Ρεαλιστικά πλάνα, μόνο εδώ. Ευχαριστούμε πολύ το Μύκονος Live TV που επιλέγει την εκπομπή μας να δείξουμε πρώτη. Γιατί η Εριέτα Κουρκουλού είναι φουλ ερωτευμένη. Α, έχουμε την Εριέτα. Με τον Εμίλιο Δημητρίου. Πρώτη ήταν για τριήμερο της Πρωτομαγιάς στη Μύκονο. Και εδώ έχουμε το ρομαντικό δείπνο τους στο γυαλό της Μυκόνου. Ομόρφινε. Κούκλα. Ο έρωτας πάντα ομορφινε. Κούκλος και ο Εμίλιος όμως. Αυτό είναι ωραίο παιδί. Είχαν πάει και οικογενειακός, ήταν και η υπόλοιπη οικογένεια Λάτσι. Είναι το ζευγάρι που είχαμε δει και σε μια φωτογραφία σε ένα περιοδικό. Μέχρι τώρα μόνο φωτογραφία το έχουμε δει. Παπαρατσίστικο. Το έχουμε δει στα ανώτερα στη Βουλιαγμένη νομίζω το έχουμε δει. Και εδώ είναι το ρομαντικό δείπνο που και έμαθα ότι ήταν και η Μαριάννα Λάτσι στην Μύκονο. Ήταν όλη η οικογένεια. Έχει γνωρίσει και το σύντροφο της Εριέτας, οπότε μια χαρά προχωράει το ειδήλιο. Ήταν όλη η οικογένεια. Έφαγαν στο γυαλό. Πόσο χρονών είναι τώρα, είναι μικρή. Η Εριέτα δεν είναι παρά το 25. Είμαι πολύ μικρός. Νομίζω εκεί. Ναι. Ναι. Πήγαν μετά μέχρι το πρωί, τα έσπασαν σε γνωστό μπαράκι της Μυκόνου. Τα έσπασαν και σε. Όχι, ναι, έτσι μου μετέφεραν εμένα για το πληροφορίες. Ότι πέρασαν καλά μέχρι το πρωί, ήταν πολύ ερωτευμένοι. Και φαίνεται και τους δύο δεν το κρύβουνε. Στοματογιάννη, χεράκι, χεράκι. Ήταν και φίλους τους μαζί, ήταν διασκέδασαν. Ήταν πολλοί κόσμοι. Ναι, είχαν και να πληρώσουν μετά, ξέρει. Κι αν θέλουν να σπάσουν. Ο Μύκονος είναι ένα party island, εντάξει, γι' αυτό. Πολύ ωραία κοπέλα η Εριέτα. Η Εριέτα είναι... και στη μητέρα της. Έχει πολύ ωραίο σώμα η Εριέτα. Και ο Μύκονος είναι ένα παιδί χαμηλών τόνων που ποτέ δεν ήθελε τη δημοσιότητα. Του αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει που η Εριέτα είναι ροκ. Δηλαδή δεν κυνηγάει κάποιο γόνο, πάει εκεί που την πάει η καρδιά της. Δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Απλά να της αρέσει ο σύντροφός της. Δεν την ενδιαφέρει ούτε ποιος είναι. Ούτε τις επιλογές της να είναι στημένη ή να έχει από πίσω. Ναι, και αυτό μπορεί να μια φορά να τύχει. Βέβαια όταν κάτι γίνεται σε επανάληψη. Όχι, δεν την ενδιαφέρει αυτό. Σημαίνει ότι. Όπως και ο Πάρης είναι τέτοια κατηγορία. Τον ενδιαφέρει να γουστάρει τη γυναίκα, τίποτα άλλο. Ούτε να είναι πλούσια, ούτε να έχει αρκετά. Πάντω αυτό με το μήκο δεν έχει σημασία. Μερικοί κυρία τα λεφτά. Και να είναι άλλη από πάνω. Δεν πήραν να χαμπάρει καθόλου πάντω απλά να μα δει. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Δεν μπορεί να φανταστεί. Για το μήκονο live είναι παντού. Κρύβεται αυτό. Αν πα μήκονο θα είσαι σίγουρο. Πιο παντού δεν γίνεται. Ναι, γι' αυτό δεν θα είμαι. Και για του ξένου ελεύθερου. Γιατί ρε φεζε, περιμένει ο δήμαρχο. Ο Δήμαρχος είναι φίλος μας. Ναι, κοίταξε, είναι σε συμπαθεί πάρα πολύ και σε βλέπουν κάθε μέρα στη Μύκονο να ξέρεις. Επιμένεις με αυτό το Δήμαρχο ότι με συμπαθεί. Καλημέρα στο Δήμαρχο, καλημέρα. Γεια σου Δήμαρχο, γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Να χαιρετήσουμε και τις κάμερες, παιδιά. Ελάτε να χαιρετήσουμε τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος Κουκάς. Κωνσταντίνος Κουκάς. Λέει καλά λόγια για σένα και δεν σε ξέρει και είναι σημαντικό. Ωραία, γιατί ο καλός ο λόγος δεν περισσεύει σήμερα. Τον ευχαριστώ Κανόνισες. Πολύ. Προχωράω ωστόσο, κυρία Σκορδά. Στον κότο. Θέλω να πω και να ολοκληρώσω για να μην το αφήσουμε ότι. Όταν πας σε μια πρεμιέρα, όταν πας σε μια εκδήλωση και ξέρεις ότι θα έχει κάμερες, θα μιλήσεις. Όταν πας στη Μύκονο, κανονάζεις. Θα σε φωτογραφίσουν και θα σε κάνουν. Οπότε κάνεις και τις επιλογές σου. Αυτό λέω. Ναι, εσύ εννοείται. Δηλαδή δεν μπορείς να πας στη Μύκονο και να λες, αχ, γιατί με βγάζει. Δεν είναι τραγικό που κάνω. Δεν είναι μπιχτή τη ΣΑΣ αυτό που πήγε την πρώτη εβδομάδα. Λες γενικά. Εντάξει.